Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την αγάπη Του και για το ελεός Του και για αυτές τις μέρες που και πάλι αυτή τη χρονιά μας επιτρέπει να συνακτούμε εδώ σε αυτόν τον τόπο, σε αυτά τα μέρη της Στουτγκάρτης, από όλη τη Γερμανία, από Ελλάδα και από διάφορα μέρη της Ευρώπης, για να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα μου πει κάποιος μόνο εδώ είναι? Όχι βεβαίως, αλλά μέσα από τα πρόσωπα των αδερφών που έχουμε γνωρίσει και η αγάπη του Θεού είναι μέσα στις καρδιές μας ο ένας για τον άλλον. Θέλουμε σαν άνθρωποι του Θεού να βρισκόμαστε όσο πιο δυνατόν είναι σε αυτές τις συνάξεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει και το υπόλοιπο αυτές τις μέρες. Πράγματι η παρουσία του Θεού να είναι μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στον τόπο αυτό που μαζευόμαστε, στο πήγαινε έλα, ευχαριστούμε τον Κύριο, για μην ξεχνάμε ότι τα σώματά μας είναι ναό του Θεού, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κουβαλάμε τον Χριστό μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Σαμαρίτισσα είχε αυτή την απορία. Λέει, Κύριε, εσείς οι Ιουδαίοι λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα πρέπει να λατρεύετε τον Κύριο. Εμείς λέμε στο όρος Γαριζίν. Αλλά θα έρθει ο Μεσσίας, ευχαριστώ τον Κύριο. Και τότε λέει θα μας φανερώσει την αλήθεια, ευχαριστώ τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε την αλήθεια σήμερα το πρωί. Και αυτή η αλήθεια λέγεται Ιησούς Χριστός, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έρχεται ο Χριστός και μας λέει ότι αυτή οι αληθινές, λέει, που οι αληθινοί λατρεύοντας τον Θεό, λατρεύοντας, λέει, τον Θεό πνεύματι και αληθεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δια Πνεύματος Αγίου και για την αλήθεια του Ευαγγελίου που είναι η αλήθεια ο Ιησούς Χριστός. Θα διαβάσω λίγα εδάφια, χαιρετισμούς έχετε και από την οικογένεια μου, την υπόλοιπη, δεν ήρθαμε όλοι μαζί φέτος, δεν μπορούσαμε. Την αγάπη μας έχετε σε όλα τα αδέρφια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσω από το Κατουλουκά το Ευαγγέλιο λίγα εδάφια, που είναι στη σελίδα, είναι το θήτα κεφάλαιο, στη σελίδα 913, είναι Κατουλουκά Ευαγγέλιο, θήτα κεφάλαιο, από το 51 εδάφιο. Και όταν συνεπληρώνονται οι μέρες για να αναλευτεί, τότε αυτός έκαμε στερεά απόφαση να υπάγει εις Ιεροσολύμ. Και απέστειλεν έμπροσθεν αυτού μηνυτάς, οι τίνες πορευτέντες, εισήρθον εις κόμις Σαμαρίτων, και για να κάμνους είναι ετοιμασία εις αυτόν. Και δεν ειδέκτησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύοντο εις Ιεροσολύμ. Είδοντας δε οι μαθηταί αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπων, Κύριε, θέλεις να υπούμε να κατεβεί πυρ από του ουρανού και να αφανιστεί αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε. Επέπλεξεν αυτούς και είπε, δεν εξεύρετε ποιον πνεύματος είστε εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να πολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Και πήγον εις άλλη κόμη, ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτές τις μέρες, καθώς γνωρίζουμε στα δυτικά τα κράτη, τα περισσότερα πράγματι γιορτάζουν τη μέρα του Αγίου Πνεύματος, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα γεγονός που βλέπουμε έγινε και συνέβηκε μέσα στην ιστορία και ήταν, ας το πούμε, η αρχή από αυτή την θρησκεία που οπωσδήποτε ακούγεται σήμερα, που λέγεται χριστιανική θρησκεία, ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλά, διάφορα δόγματα, αλλά από εκεί ξεκίνησε ο χριστιανισμός, από το Πνεύμα το Άγιο που έστειλε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα βλέπουμε εδώ όμως ότι ναι μεν υπάρχει αυτό το Πνεύμα το Άγιο που λέμε το τρίτο πρόσωπο του Θεού, με μία έννοια να μπορούμε να εκφραστούμε, γιατί είναι Θεός βεβαίως, αλλά πώς θα το πούμε? Υπάρχει ο Πατέρας, υπάρχει ο Υιός και τώρα το Πνεύμα το Άγιο, και βλέπεις ότι υπάρχει μία σειρά και λέμε το πρώτο πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο, αλλά αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα να μπορούμε και εμείς να τα εξηγήσουμε και να τα καταλάβουμε. Το Πνεύμα τώρα του Θεού τι είναι? Το Πνεύμα του Χριστού τι είναι? Να απολευθούν ψυχές ή να σωθούν ψυχές, ευχαριστώ τον Κύριο. Εγώ έχω σωθεί.
εσύ έχεις σωθεί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλουμε ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει και να μας βάλει μέσα σε αυτό το πνεύμα Του, ώστε να σώσουμε και εμείς ψυχές διαμέσων της δύναμης του Ευαγγελίου, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό εξετάται από εμάς, ευχαριστούμε τον Κύριο. Στην αρχή βεβαίως που πιστεύουμε, είμαστε σε μία θέση συνέχεια να ζητάμε και να λαβαίνουμε. Έρχεται ο άνθρωπος του Θεού σε μία πνευματική ηλικία που δοξάει στον Θεό για όσα αυτά που έχει λάβει και τώρα τι λέει, Κύριε, να με χρησιμοποιήσεις για τη δόξα Σου, ευχαριστώ Κύριο. Να με χρησιμοποιήσεις για να σωθούν και άλλες ψυχές, ευχαριστώ Κύριο. Υπάρχουν ψυχές έξω που χάνονται. Και κάποιος θα θέλει να πει, αδερφέ μου, επιλογή τους είναι. Εντάξει, επιλογή τους είναι. Αλλά εμείς δεν θα πάμε να τους μιλήσουμε. Δηλαδή θα μείνουμε μέσα στο ανάμεσα των αδερφών μόνο. Δεν λέω να μην μαζευτούμε, μη γέννητο. Γι' αυτό λέω μόνο. Όχι. Υπάρχει και άλλο έργο. Από εδώ θα μαζευτούμε, από εδώ θα δυναμωθούμε, από εδώ θα πάρουμε δύναμη. Και γι' αυτό ο Κύριος μας τους είπε την ημέρα της αναλήψεώς Του, μην απομακρυνθείτε από την πόλη της Ιερουσαλήμ μέχρι να λάβετε δύναμη. Γιατί? Να γίνετε μάρτυρές μου, ευχαριστώ Κύριο. Και γι' αυτό πολλές φορές που μιλάμε για το Πνεύμα το Άγιο, να βαφτιστούμε, να πάρουμε χαρίσματα, αλλά μην ξεχάσουμε αυτό το Πνεύμα είναι για να σωθούν ψυχές, ευχαριστώ τον Κύριο. Τα χαρίσματα είναι να στηριχθεί η Εκκλησία, ευχαριστούμε τον Κύριο, ιδιαίτερα το χάρισμα της προφητείας, έτσι δεν είναι? Τα άλλα τα χαρίσματα βεβαίως γνωρίζουμε και τα βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, δίνονται μαζί με τις διακονίες. Γιατί? Γιατί πρόοδος της Βασιλείας του Ουρανού, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, πιο πολύ αυτές τις μέρες, να ακούσουν κάτι καλό με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και μέσα στη ζωή μας και μέσα στις ζωές τους. Που είναι απελπισμένοι, δεν έχουν ελπίδα και βεβαίως πώς να έχουν ελπίδα εάν δεν έχουν τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι ελπίδα μας? Γιατί είναι ζωντανή ελπίδα. Δεν πεθαίνει ο Χριστός. Η ελπίδα μας πάντα είναι ζωντανή και πάντα θα υπάρχει. Και γι' αυτό μπορεί ο ένας να παρηγορήσει τον άλλον με τα λόγια του Θεού. Με όποια δυσκολία περνάει ο άνθρωπος, ο Θεός μπορεί να τον παρηγορήσει μέσα από το λόγο Του και μέσα από αυτό που είναι, ευχαριστώ τον Κύριο. Θέλεις, Κύριε, να προσευχηθούμε όπως προσευχήθηκε και ο προφήτης Σου, ο Ηλίας, να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό και να τους ξεφανίσει, να τους κάψει, να ξεφανιστούν, ευχαριστώ τον Κύριο. Μας φέρουν εμπόδιο. Να μην τους καταρρίσουμε, να μην φέρουμε κατάρα, να μην πούμε, Κύριε, εμείς πάμε στο έργο Σου. Εσύ μας απέστειλες να πάμε να βρούμε ένα μέρος, να μαζευτούμε, να κάνουμε το Πάσχα στο κάτω-κάτω. Να μην τους κάνουμε κακό. Όχι, αδερφοί. Δεν μπορούμε, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Και μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις επιστολές και λέει, να νικάμε, λέει, το κακό. Με τι? Με περισσότερο κακό, δεν το λέει αυτό. Αλλά τι? Με το καλό. Το καλό που ξέρουμε, αδερφοί, να κάνουμε και δεν το κάνουμε, ενώπιον του Θεού είναι αμαρτία. Ευχαριστώ τον Κύριο. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε παρά που θέλουμε, εκεί με θέλει ο Κύριος. Σε αυτή τη θέση με θέλει ο Κύριος. Να έχω τη θέληση που γίνεται μαζί με την αναγέννηση που έρχεται στον άνθρωπο, να έχουμε τη θέληση να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά τώρα πώς θα το κάνω? Δεν έχω δύναμη. Δεν έχεις δύναμη? Νιώθεις αδύνατος. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι είμαστε αδύνατοι. Αλλά είμαστε δυνατοί συν Θεό, συν Χριστό και με το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το Πνεύμα το Άγιο θα είναι αυτό, αδερφοί, που ξεκίνησε το έργο αυτό μέσα στη ζωή μας, διαμέσω τον Ιησού Χριστό, και αυτό, αδερφοί, θα το τελειώσει, ευχαριστώ τον Κύριο. Να πιστευτούμε τον Κύριο, να πιστευτούμε ότι αυτός μας αγαπάει, να πιστευτούμε στη χάρη Του, στο ελεός Του. Και όταν πέφτουμε και σκουντάπτουμε, αδερφοί, γιατί τα γίνει και αυτό, και όποιος περπατάει μέσα στο φως, μας λέει ο Ιωάννης, το αναγνωρίζει αυτό, γιατί λέει, εάν αμαρτία πούμε δεν έχουμε, ψευδόμαστε και κάνουμε τον Θεό ψεύτη, Και γι' αυτό λέει, και αν τις αμαρτήσει έχουμε τον Ιησού Χριστό παράκλητο ενώπιον του Θεού, αδερφοί. Θα ξανασηκωθούμε
με τη μετάνοια, με την επιστροφή, και θα συνεχίσουμε, αδερφοί, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να ευλογήσει και το υπόλοιπο και της ημέρας και αύριο και όλα τα αδέρφια. Αμήν. Θα πληρώσει τη ζωή σου με λογία, θα σου δώσει ανάπαυση, θα σου δώσει δύναμη, το ποτήρι σου πάντα θα υπερχειλήσει με πνεύματα Αγίου. Η δόξα ανήκει στο Θεό. Τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, πάλι εδώ, με ένα κοινό σκοπό, να συναντήσουμε Αυτόν που αγαπήσαμε και Αυτόν που μας αγάπησε, τον Ιησού μας Χριστό. Να ανοίξουμε παρακαλώ το Λόγο του Θεού στην σελίδα 951, είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, το 14 κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω τη σελίδα 951, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, το 14 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ας μην ταράτετε η καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα, ειδε μη ήθελον σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρετε και την οδό εξεύρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρωμαι που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρωμαι την οδόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει. Και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδατε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε, ώστις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις δείξον εις ημάς τον Πατέρα, δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν ημί. Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, απ' εμού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ, ο μένων εν ημί, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε με ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν ημί. Ιδε μη, δια τα έργα αυτά πιστεύετε με. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει. Διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου και ότι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου θέλω κάμει τούτο δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητο δια να μένει με θυμών εις τον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Μέχρι εκεί ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Ο Κύριος έρχεται να καθησυχάσει πάντα την ανησυχία μας, το φόβο μας, αυτά τα οποία μας απασχολούν πάρα πολλές φορές. Εδώ οι μαθητές έχουν μία ταραχή μέσα τους, μία ανησυχία, όχι γιατί αρρωστήσαν, όχι γιατί έχει συμβεί κάτι στον επαγγελματικό τομέα, στη δουλειά τους ή οπουδήποτε αλλού. Είναι ταραγμένοι με αυτά τα οποία ακούν από το στόμα του Ιησού Χριστού και όλα αυτά τα οποία θα λάβουν σε λίγο καιρό χώρα, ότι ο Χριστός θα φύγει, θα παραδοθεί, θα τον επιάσουν, θα τον ευασανίσουν, όπως είπε πάρα πολλές φορές, θα τον εσταυρώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Βέβαια, αυτό το τελευταίο οι μαθητές μέχρι το τέλος δεν το είχαν καταλάβει καλά-καλά, δεν ξέρανε τι ήταν αυτό το οποίο έλεγε ο Χριστός. Και τη Σταύρωση δεν την είχαν πολύ καταλάβει. Πάντως υπήρχε μία ανησυχία μέσα στις καρδιές τους ότι θα χάσουν τον Χριστό. Και έρχεται ο Κύριος πάντα να μας καθησυχάσει, λέγοντάς μας, αδελφοί, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, είμαι εδώ. Τον Παύλο τον εδιώκανε οι Φαρισαίοι, οι Ιουδαίοι. Προσπαθήσανε να του κάνουν κακό, τον πιάσαν, τον εμαστιγώσαν, του κάναν διάφορα. Ήρθε όμως ο Θεός, αδελφοί. Και αυτό είναι η παρηγορία του χριστιανού. Όχι τι συμβαίνει γύρω στη ζωή του, αλλά τι λέει ο Θεός. Και αυτό το οποίο λέει ο Θεός
δεν είναι μια ανθρώπινη φωνή, μια ανθρώπινη παρηγορία. Είναι κάτι βάσιμο και κάτι το οποίο θα γίνει στη ζωή του χριστιανού. Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Αυτό είπε ο Κύριός μας και πάρα πολλές φορές βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά ακούμε και στη δική μας ζωή τη φωνή του Χριστού να μας λέει να μην έχουμε ταραχή, να μην φοβόμαστε. Βέβαια είναι εποχή τώρα που γίνονται διάφορα πράγματα και τα βλέπουμε και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και καταλαβαίνουμε, αδελφοί, πού πάει το πράγμα. Και από τη μία χαιρόμαστε πάρα πολύ ότι ο Λόγος του Θεού εκπληρώνεται όπως είναι γραμμένος και όπως είπε ο Ιησούς Χριστός, και απ' την άλλη βέβαια μας πιάνει φόβος, μας πιάνει στεναχώρια, ίσως μέσα στις οικογένειες δεν έχουν σωθεί ακόμα όλοι, πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά, και ανησυχούμε. Αλλά να εμπιστευτούμε τον Κύριο σε αυτό το οποίο έρχεται και λέει εδώ πέρα. Ας μην ταράτετε η καρδία σας, πιστεύετε εις το Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Το πιστεύω έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αδελφοί, είναι εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστό. Όταν λέω πιστεύω στον Ιησού Χριστό, τι να πιστέψω, ότι υπάρχει? Τον έχουμε δει, περισσότεροι από εμάς τον έχουμε δει. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Μας έχει μιλήσει, μας έχει ευλογήσει, μας έχει θεραπεύσει, μας έχει απαντήσει στα αιτήματά μας. Ξέρουμε ότι υπάρχει. Δεν πιστεύουμε στην ύπαρξη του Ιησού Χριστού. Εμπιστευόμαστε σε αυτά τα οποία μας λέει ο Κύριος. Αυτό πιστεύουμε. Στη φωνή του Ιησού Χριστού τον εμπιστευόμαστε κατά πάντα. Και πρέπει να μάθουμε, να ξεκινήσουμε να εμπιστευόμαστε τον Χριστό, αδελφοί. Να μην βλέπουμε αριστερά-δεξιά, να μην ακούμε τις φωνές των ανθρώπων. Μην μας βάζουν οι άνθρωποι εμπόδια, μην μας βάζουν ένα φράγμα μπροστά μας ώστε να μην μπορούμε να συναντήσουμε τον Χριστό και να ακούσουμε τη φωνή Του. Αυτό έρχεται και λέει ο Κύριος για να καθησυχάσει τους μαθητές. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδε μη ήθελω να σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο, και αφού υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου μας, την οποία έχουμε πιστέψει, πιστεύω όλοι μας, και πρέπει να πιστέψει ο χριστιανός, ότι ο Κύριος μας έρχεται, δεν ξέρουμε πότε, αλλά έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Και ετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε τον Ιμφίο, ετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό. Ξέρουμε ότι ο Κύριος ετοιμάζει τόπο. Ξέρουμε ότι ο Κύριος θα τηρήσει την υπόσχεση την οποία έχει δώσει και θα έλθει, αδελφοί, να μας παραλάβει. Θα μου πείτε, μου είπε κάποιος όταν του είπα να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η μόνη αλήθεια. Μου λέει, τα πιστεύεις αυτά? Λέω, βεβαίως. Μου λέει, δεν τα είδε κανένας αυτά μετά από το θάνατο, αν υπάρχει ζωή και τέτοια? Λέω, άκου να σου πω κάτι, αγαπητέ. 99% ότι γράφει ο Λόγος του Θεού έχει συμβεί στη ζωή μου. Μιλάει ο Κύριος για αναγέννηση, μιλάει ο Κύριος για θεραπεία, μιλάει ο Κύριος για το Πνεύμα το Άγιο, μιλάει για πολλά πράγματα. Έχουν συμβεί. Αυτό το ένα, να μην το πιστέψω? Δεν το έχω δει ακόμα. Την ουράνιο βασιλεία την έχουμε δει ακόμα. Μας την έχει περιγράψει ο Κύριος μέσα από το Λόγο Του. Μας την έχει φανερώσει. Δεν έχουμε πάει όμως ακόμα εκεί. Πιστεύουμε όμως ότι υπάρχει η βασιλεία αυτή. Πιστεύουμε ότι υπάρχει η αιωνιότητα. Γιατί ό,τι γράφει ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Και βλέπετε, αδελφοί, αυτό το οποίο γράφει εδώ πέρα. Όπου εγώ υπάγω, εξεύρεται και την οδό εξεύρεται. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις. Πού πας? Πόσες φορές το είπε ο Χριστός, πόσες φορές μίλησε? Βλέπετε, και εμείς γινόμαστε πάρα πολλές φορές σαν τους μαθητές. Μας μιλάει ο Κύριος με προφητεία, μας μιλάει μέσα από το Λόγο, δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Πού πας, Κύριε? Ο Κύριος δεν ήρθε να ζήσει για πάντα εδώ στη ζωή αυτή. Ήρθε να κάνει ένα έργο και να φύγει πάλι στον ουρανό και να μείνει μαζί με τον Πατέρα όπως είναι γεγραμμένο. Λέγει προς αυτόν λοιπόν, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς εμέ, προς τον Πατέρα, ημί δια εμού. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει, και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδατε αυτόν. Είδαμε τον Χριστό, αδελφοί. Μία αδελφή μας διηγήθηκε από την Ευρέμη μια ιστορία, μάλλον μια εμπειρία, όχι ιστορία. Είναι καινούρια τώρα στην πίστη και ζει μόνη της. Την αναγέννησε ο Κύριος, βαπτίστηκε στο νερό
Και ένα βράδυ μετά από 2 εβδομάδες μετά από τη βάπτισή της, είπε: «Κύριε μου, αισθάνομαι πολύ μόνη, αισθάνομαι εγκαταλελειμμένη και χρειάζομαι βοήθεια. Αλλά δεν σε βλέπω. Δεν αισθάνομαι κάτι, ότι είσαι παρόν». Και όπως ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι και τα έλεγε όλα αυτά πριν την πάρει ο ύπνος, ήταν ξύπνια, έρχεται ένα χέρι δυνατό και της πιάνει το δικό της το χέρι. Όπως ήταν έτσι, και δίπλα στο κρεβάτι είχε την Αγία Γραφή. Και αρχίζει το χέρι αυτό που είχε πιάσει το δικό της το χέρι να ξεφυλίζει τη γραφή. Και τη σταματάει. Της λέω: «Διάβασες τι θέλει να σου δείξει ο Κύριος?» Λέω: «Όχι αδερφέ, φοβήθηκα». Λέω: «Αδερφή, κάτι ήθελε να σου δείξει ο Χριστός, κάτι ήθελε να σου πει». Μου λέει: «Αδερφέ, πήγε να σπάσει η καρδιά μου εκείνη τη στιγμή». Και είναι βέβαιο να σου πιάσει κάποιος το χέρι χωρίς να τον βλέπεις και να σου σφίγγει το δικό σου το χέρι, αλλά ήταν ο Χριστός, ο οποίος είναι παρόν και ακούει, αδερφοί, όλους μας. Ακούστε όμως, έχει και συνέχεια. Ηρέμησε και την παίρνει ο ύπνος και βλέπει ότι βρίσκεται σε ένα ωκεανό με μία βάρκα και οκοπηλατούσε. Και ήθελε να πάει στη στεριά, αλλά δεν μπορούσε να τα καταφέρει. Και βλέπει από μακριά να έρχεται ένας με λευκά ημάτια, ο οποίος ήταν ο Χριστός, με τη δική του τη βάρκα, και την πήρε αγκαλιά και την έβαλε στη δική του τη βάρκα και την οδήγησε στη στεριά. Λέω: «Αδελφοί, θέλεις και άλλη πιστοποίηση?» Ο Χριστός, αδελφοί, είναι παρόν. Είναι ζωντανός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, να πιστέψουμε σε αυτά τα οποία λέει ο Κύριός μας. Βέβαια δεν τα πούμε όλα γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θέλω να σταθώ σε αυτό το οποίο, αδελφοί, λέει ο Κύριός μας εδώ πέρα, για να γνωρίζουμε όλοι μας, να πιστέψουμε. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάνω, εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα θέλει, τούτον και μεγαλύτερα θέλει κάμει. Διότι εγώ υπάγω εις τον Πατέρα, και ό,τι ζητήσει εν το ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό». Αυτό, αδελφοί, αν έχουμε μια καλή σχέση με τον Ιησού Χριστό, να το φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου. Να λέμε: «Κύριε, είναι γραμμένο μέσα στο λόγο σου. Ό,τι αν ζητήσω, το οποίο είναι στο θέλημά σου, μου έχεις υποσχεθεί ότι θα το κάνεις». Και λέμε πολλές φορές: «Πες μου κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο Χριστός». Ξέρεις κάτι? Πες κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο Χριστός. Τα πάντα μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αδελφοί. Εδώ δίνει την υπόσχεση την οποία προσευχόμαστε κι εμείς να λάβουν τα αδέλφια μας, τα οποία δεν έχουν λάβει ακόμα. Εγώ υπάγω, αλλά θα έρθει άλλος παράκλητος εδώ επάνω στη γη. Το πνεύμα της αληθείας, το πνεύμα το Άγιο, το οποίο δεν δύναται ο κόσμος να λάβει, αλλά το λαμβάνουν οι πιστοί. Και εδώ έχουμε πολλούς πιστούς. Έχουμε πολλούς αναγεννημένους. Έχουμε πολλούς οι οποίοι έχουν πιστέψει στο όνομα του Χριστού. Να μην ανησυχούμε, να προσευχόμαστε. Να μην έχουμε ταραχή μέσα στην καρδιά μας, να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα έλθει και θα βάλει, λένε οι άνθρωποι, τα πράγματα στη θέση τους, αδελφοί. Εμείς πολλές φορές έχουμε ένα χάος μέσα στο κεφάλι μας, μέσα στη ζωή μας, δεν ξέρουμε πώς να κατατάξουμε τα πράγματα. Έρχεται ο Χριστός και δίνει μια τάξη. Τον ευχαριστούμε, αδελφοί, και τον ευδοξάζουμε. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.